Καλπάζει η ακρίβεια και οι καταναλωτές περιορίζουν τις αγορές τους στα άκρως απαραίτητα. Υπάρχει, θεωρώ ότι υπάρχει περίπου ένα 25 με 30% παραπάνω στις τιμές όλων των προϊόντων. Αλλά εγώ προσωπικά πιστεύω ότι κάποιοι εκμεταλλεύονται μια κατάσταση. Δεν φτάνει το μισθό που παίρνουμε να περάσουμε. Είναι όλα ακριβά και τι θα κάνουμε δεν ξέρω. Παίρνεις κάτι σήμερα και αύριο είναι πιο ακριβό. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο δείκτης του πληθωρισμού άνοιξε το 3,5% ενώ φαίνεται πως υπάρχει μια συνεχώς ανωδική τάση. Κάθε μέρα και πάνω είναι η ακρίβεια. Εν συγκρίση αυτά που ορισμένα ήδη τα παίρνω τακτικά, είναι ένα 15-20% επάνω. Είναι πάρα πολύ ακριβά. Ο κόσμος δυσκολεύεται πολύ. Οι μισθοί δεν είναι τόσο ικανοποιητικοί, οπότε αυτό που γίνεται είναι πολύ δύσκολο για τον κόσμο. Είναι πολύ ζόρικες οι εποχές. Υπάρχει πρόβλημα στο πώς να επιβιώσεις έτσι κι αλλιώς που έχουν αλλάξει τόσο πολύ τα πράγματα και οι καιροί. Οι πολίτες έχουν περιορίσει τις αγορές τους στα είδη πρώτης ανάγκης, προσπαθώντας κατά αυτόν τον τρόπο να περιορίσουν τα έξοδα του μηνιαίου οικογενειακού προϋπολογισμού. Βέβαια, έρχομαι μία φορά τη βδομάδα τώρα. Και αν θα έρθω. Διαφορετικά, πριν ερχόμουν και δύο φορές τη βδομάδα. Τώρα έρχομαι μία φορά και με πολύ λίγα προϊόντα. Δύσκολα τα πράγματα. Πολύ. Πολύ ακρίβεια. Ελέγχους δεν κάνουν και δεν υπάρχει προσωπικό για ελέγχους. Πρωταθλητές στις μεγάλες ανατιμήσεις στα τρόφιμα, με τους καταναλωτές να χρειάζεται να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Δηλαδή δεν μπορεί να παίρναμε ας πούμε το τυρί 10 ευρώ και 11 ευρώ και 12 ευρώ το κιλό και να έχει πάει στα 18 και 19 ευρώ το τυρί. Μεγαλύτερες αυξήσεις βλέπω σε πρώτης ανάγκης, όπως είναι το γάλα, όπως είναι το αζυμαρικά. Μετά εντάξει, είναι του καθενός η τσέπη που λέμε, να το πλώβω έτσι απλά, που όπου πάει μετά είναι πιο ακριβά τα πράγματα, στα πιο ακριβά όπως μπορεί, αλλά την πρώτη ανάγκη είναι το πρόβλημα, τα τρόφιμα. Πρέπει κάτι να γίνει γιατί δεν πάει άλλο το πράγμα στον κόσμο. Δηλαδή να ζουν οι λίγοι και να πεινάνε οι πολλοί.